κοιμηθούμε όλοι. Μια βλέα. Φίλοι μου, κλείστε το ραδιόφωνο για το καλό σα, παρακαλώ. Για την ψυχική σα ηρεμία. Μια κεντρώτα. Γεια σα, αγάπη Γαβριλίδου. Γιατί αυτό το πράγμα, γιατί. Γιατί λίγο πριν μπούμε στο στούντιο, μου έδωσε με έναν τρόπο το ερέθισμα για να αρχίσω να σιγοψιθυρίζω αυτό το τραγούδι, ρε παιδί μου. Τέλειος. Και είπα να ξεκινήσουμε έτσι. Εντάξει, μετά θα πάμε στα υπόλοιπα και κατ' επέμπτη. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα, γιατί δεν είναι. Σάκη Ρουβά, αίμα δάκρυα και δρότα, πότε βγήκε αυτό το τραγούδι. Δεν στηρίζουμε σαν εκπομπή το Σάκη Ρουβά, οπότε προσπερνάμε. Γιατί? Γιατί δεν μας αρέσει. Βγες έξω. 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 Έχεις φύγει. Τι δεν μ' αρέσει, δεν έχεις φύγει. Α, να σου πω που είσαι με το Μοσχοβίτη με την αναβίση ακόμα χειρότερα. Εγώ δεν ακούω τέτοια πράγματα. Πας καλά, ρε. Μακριά, δεν μ' αρέσει. Δεν σε αρέσει η απόλυτη. Είναι δυνατόν. Απόλυτη, βρε. Όχι, ούτε καν. Εγώ είμαι βανδύ σε αυτή τη μάχη. Έχεις φύγει. Έχεις φύγει. Για σέξω. Εντάξει, τερματίζω την εκπομπή. Να φύγω. Τελειώνουμε εδώ. Ωραία. Εντάξει, η συνεργασία μας ολοκληρώνεται. Μου αρέσουν αυτά, έλα. Συνέχισε. Φέρτε μου πάλι τον Νίκο. Ναι, δεν μπορώ ναι. να συνεχίσω εγώ έτσι. Καλά το πας. Τι ακούς δηλαδή, Γαβριλίδου. Πόσα είπαμε. Κοριτσάκι, έλα το όνομά σου. Πόσα είπαμε λίγο εσένα. Πόσα είπαμε λίγο, πες μου λίγο. Αχ, Νίκο, με πάνε λάκι. Τι. Λάκι. Μην είσαι βλάκι. Άκου το λάκι. Λοιπόν, άκου το λάκι. Είναι εκπομπή που αγαπάτε να μην. Άκου τον. Τι έπαθες ρε. Δεν μου έρχεται καλά αυτή. Πω πολύ κακό που κάμισε ο Φερνάντο Βαρέλα γιατί αυτήν την επιλογή χθες το είδες. Όχι. Το βλέπεις. Δεν είναι πια. Είναι αυτό το μπέρμπερι το όλο ρε παιδί μου. Δεν το βλέπει εδώ. Το όλο μπέρμπερι ρε Νίκο. Δεν βλέπεις δηλαδή. Φέρτο κάτι. Να, έλα. Όλο. Καλό είναι, καλό είναι. Τι καλό είναι Νίκο. Νίκο είναι. Έχεις μια διαφορετική προσέγγιση σε θέματα του στυλ, είναι η αλήθεια. Εντάξει, δεν πειράζει. Προφανώς. Το στυλ, να σου πω κάτι, είναι κάτι υποκειμενικό. Όχι. Σα περισσότερα. Καταρχάς δεν μου αρέσουν καθόλου. Δεν σου πάνε πολύ... να βγεις με σαγιονάρα και άσπρη κάλτσα. Δεν μου αρέσουν καθόλου. Okay, αυτό δεν είναι στυλ. Που κάνουν τόσο μπαμ. Ότι είναι, ξέρω εγώ, Μπέρμπερι. Ότι είναι. Δεν γουστάρει μάρκες δηλαδή. Calvin Klein. Όχι, μου αρέσουν πάρα πολύ. Φαίνεται μπαμ στο μάτι σου. Να είναι διακριτικό. Πώ μπορεί να είναι διακριτικό. Να μην Calvin Klein. Καλά, Φλόρεν αυτά με το αλογάκι το τέτοιο. Α είναι το μικρό ρε φίλε. Δεν είναι να γίνει όλο αυτό. Καλά, δεν υπάρχει να γίνει μικρό. Υπάρχουν. Έχω γνωστό. Εκεί να είναι μαϊμούρε. Όχι. Έχω γνωστό. Που από το σχολείο μου είναι και όλο το παιδί. Ναι. Τόσα χρόνια θυμάμαι. Φίλος μου ο Γιώργος. Ναι. Μονίμως φοράει τέτοια μπλουζάκια. Εντάξει. Και είναι όλα κανονικά, αυθεντικά. Μένουν τα δικά μου τα μπλουζάκια, τα μπλουζάκια λέω. Τα που κάνεις, τα Calvin Klein είναι διακριτικά. Είναι διακριτικά. Γιατί? Γιατί είσαι ταπεινό. Ναι. Είσαι ταπεινός. Ταπεινός. Είσαι επίδειξη πλούτου, Νίκο. Είσαι ένα παιδί. Πώς το λένε, συνδυάζεις και το λαϊκό και το καλό. Ε. Κορίτσια και λεμπούρι, να το δίνουμε. Κάτι θέλει αυτή τώρα. Δεν είναι ακόμη, μια χαρά. Δευτέρα. Δευτέρα σήμερα. Μέχρι τις 9. Όπως λέμε και με το Στέργιο. Διαπραγματεύεσαι. Στο Μαδούλα, στο Παρεάκι. Στο Παρεάκι. Στο Παρεάκι, έτσι λέμε με το Στέργιο. Στους μίστες, μάλιστα. Κάνουμε το Μαδούλα. Και είναι και αυτοί που κάνουν στο Facebook τις ομαδικές. Που βάζει, ξέρω εγώ, εμένα, εσένα, τον Μοσχοβίτη, την Καλλιρόη, τον Ντάβη, τον Χρήσανδο. Και λέει μετά καλημέρα σε όλους. Και λουδάκια τέτοια, ε. Καλή καλησπέρα. Α, μάλιστα. Λίγο. Λοιπόν, μέχρι τις 7.30 θα πάμε μαζί. 7.30, 10.35 τώρα είναι γνωστά. Εντάξει. Χάιντε. Γενικό ήθελα να πω, γεγονός ήθελα να πω. Ναι. Δεν είσαι καλά. Δεν πιθανόν τέλο πάντων. Λες καλά λόγια για μένα. Μπερδεύεσαι. Το μικρόφωνο όμως σταθερά συνεχίζει να πέφτει. Πραγματικά δηλαδή. Γιατί σε μένα δεν πέφτει. Δεν ξέρω. Το ακουμπάς. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σημαίνει αυτό. Το ακουμπάς. Μα δεν το πειράζω. Τότε πώς. Κοίτα, μόνο του δεν γίνεται να πέφτει. Ε, τι να σου πω, κάθομαι έτσι. Εγώ που κάθομαι μόνο μου από εκεί μια μισή ώρα δεν μου πέφτει. Εδώ ποιο Δήμητρο καθότανε. Ποιο Δήμητρο. Κάποιο που μπορεί καρέκλα να είναι ψωμένη, ρε αγάπη. Δηλαδή δεν πάρε τώρα σε δύο μέτρα. Σε παρακαλώ τώρα, δηλαδή. Ποιο ήταν. Πώ πέρασε το Σαββατοκύριακο χωρίς εμένα. Φοβερά. Δεν ήθελα να τελειώσει, είπα ότι κάνω την αλήθεια. Ήταν τέλεια! Και περιμένω να έρθει το επόμενο που θα πάμε Βόλο, εξωτικό Βόλο. Όση ώρα εμείς μιλάμε, εσείς καλείτε στο 2310287 και 38, για ένα ανοιχτό τηλεφωνικό κέντρο εδώ για εσάς. Σωστό, ναι. Λοιπόν, για το χαβαλέ μας. Αθλητικό Άμα και μη. Εγώ προτιμώ τον μη αυτή την ώρα, αθλητικό, τέλος πάντων. Εμείς βλέπουμε ναι, τον Άρη Μουάρντε. Θα πας στο Βόλο, αγαπητέ Γαβριλίδου. Θα πάνε. Το Σάββατο? Ναι. Α, ωραία. Αν θυμάμαι καλά, είναι 7.30 το μάτι. Και είναι και καλός ο καιρός, άρα βοηθάει. Είναι η αλήθεια η εξόρμηση αυτή στον στο Βόλο. Είναι. Ναι, είναι. Έχω ανοιχτό το site της Λίγκας, μπορείς να μπεις. 7.30 είναι. 7.30, μια χαρά. Πώς γίνουν ο Βόλος? 2 ώρες. Πάνε 2 ώρες. Ναι. 7.30 είναι, ναι. Ναι, ζε. Ναι, κομπλέ. Τρομερά πράγματα. Πάμε στον πρώτο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, γεια σας. Γεια σας. Νίκο, τι έγινε? Έλα, ρε, κλεμπένη. Έλα.
Λοιπόν, χτες η νίκη του Άρη παίρνει μεγαλύτερη αξία επειδή νίκησε και τον διαιτητή του χθεσινού παιχνιδιού. Πραγματικά ήταν προκλητική, θα έλεγα. Δεν ξέρω πώς διαιτητεύουν αυτοί οι διαιτητές στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έκανε ό,τι μπορούσε για να μην κερδίσει ο Άρης. Ναι, ναι. Διαφωνώ, αλλά συνέχισε. Ναι, οι δύο χαρακτηριστικές φάσεις νομίζω ότι είναι το χέρι έξω από την περιοχή που δεν το έδωσε. Ναι, ναι. Έναν Νικό Πεστά. Ναι. Και βέβαια η τελευταία φάση που εκεί πέρα ήταν το έγκλημα, μεγάλο έγκλημα εκεί. Μια φάση η οποία ήταν ένα σουτ που έφυγε 20 μέτρα out. Ο παίκτης του Άρη ήταν σε απόσταση 10 μέτρων, η μπάλα έφυγε out και αυτός ως εκ θαύματος έδινε corner. Τώρα δεν θέλουμε να πούμε τι θα γινόταν αν από το corner αυτό γινόταν κάποια στραβή. Φέτος έχουν κλαπεί πάρα πολύ βαθμοί μέχρι τώρα από για το corner, ναι, οκ, okay, αλλά από εκεί πέρα εγώ δεν νομίζω ότι ήταν τόσο κακή η διαιτησία του όσον αφορά το μέλλον. Τέλος πάντων. Το είδα εγώ, γιατί το είδα να πούμε και το βράδυ μετά. Ναι. Ήταν τραγική η διαιτησία του κ. Καραντώνη. Μετά είχαν δει την πρώτη αγωνιστική με τον Όφη, μετά τους κλεμμένους βαθμούς από τη Λάρισα. Ναι. Μετά το 100-0 υπέρ του Ολυμπιακού στο παιχνίδι μέσα στο Χαριλάο. Δηλαδή έτσι δεν μπορεί να συνεχίσει. Τι έπρεπε, δηλαδή αν η τελευταία φάση έμπαινε γκολ. Πες ότι έμπαινε γκολ η τελευταία φάση. Τι έπρεπε να γίνει, δηλαδή ο Καρυπίδης να μπει με κανένα όπλο μέσα. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τελικά ο Χαριστέας είχε απόλυτο δίκιο με την επιλογή που έκανε. Ο κύριος Σένικ έδειξε ότι είναι πάρα πολύ καλός. Σαν πάρα πολύ καλός προπονητής. Εγώ αισθάνομαι δικαιωμένος από τον Ούγκο Σόουζα, που το είχα πει παλιότερα, αν θυμάστε, και στο Χρύσανθο, ότι τον πιστεύω πολύ τον Ούγκο Σόουζα, ακόμα και σαν βασικός σε κάποια παιχνίδια. Γιατί σας είπα ότι παίζει τρεις θέσεις με την ίδια επιτυχία. Παίζει και αμυντικό χαφ, παίζει και στόπερ, παίζει και δεξιμπακ. Βέβαια για τον Σάσα δεν μπορούσα να ξέρω ότι θα ήταν τόσο καλός αριστερός ο πιστοφύλακας που έπαιξε χθες. Ναι. Περιμένουμε τα επόμενα παιχνίδια, εγώ δεν ενθουσιάζομαι τόσο εύκολα, πρέπει να περιμένω και τα επόμενα παιχνίδια που θα πρέπει ο Άρης αυτή τη στιγμή να κερδίσει, γιατί δεν το ξέρω το πρόγραμμα όλο, αλλά πρέπει να κερδίσει και την ΑΕΚ μες στην Αθήνα και σε εκείνο το παιχνίδι πρέπει να πάρει τους τρεις βαθμούς, όχι σε αυτά τα τρία θεωρητικά πιο εύκολα. Ναι. Όσον αφορά τώρα για το τραγούδι που έβαλες, ήταν μια έκπληξη για μένα, το αίμα δάκρυα και βρότας. Γιατί χλειωμένη. Και με αυτό βάλε τον επίλογο, γιατί έχω άλλους δύο περιμένουν, για πες. Όταν μιλάω για το Ρουβά να περιμένουν όμως. Όπα. Όπα. Είναι μεγάλη λατρεία ο Σάκης Ρουβάς για μένα, το ξέρουν όλοι όσοι με γνωρίζουν αυτό. Ναι, ναι. Ό,τι και να πεις για το συγκεκριμένο καλλιτέχνη είναι λίγο. Κάποιοι όμως δεν μπορούν να παραδεχτούν την πολύ σπάνια ομορφιά που έχει, μάλλον είναι από θέμα ζήλιας, δεν ξέρω. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο, ας δούμε τι θα πούν και οι υπόλοιποι. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Κλωμένη, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε. Στον επόμενο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Εγώ είμαι. Εσείς είστε βεβαίως. Γελάτε, είναι μεταδοτικό. Ήδη η παρουσία σου είναι επιτυχημένη, να ξέρεις. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα άλλο. Μπορείς άμα θες να κλείσεις και να πάρεις πάλι αύριο. Είσαι πολύ καλός. Είσαι πάρα καλό. Καλός τίτλος. Γελάτε, είναι μεταδοτικό. Αλλός. Έχεις εντάξει να μας κουβαδιάσεις και αυτήν την εβδομάδα. Τι έγινε, έχουμε τίποτα καλό. Όχι, εντάξει, κουβαδιάσαμε την προηγούμενη. Τίποτα, 0-3 είχαμε, τι είχαμε. Είχαμε 1-3. Α, πάλι καλά, εντάξει. Αλλά δεν φταίω εγώ που ο Μονρό κάνει 2-15 σουτ. Όχι, εσύ φταίει γιατί μας πήρες το λαιμό σου. Ο NBA, ρε, τώρα! Και εύκολα και θα κάνει και τώρα λες και είσαι παρατζέρτου να πούμε. Άσε μας, μωρέ, τώρα. Αχ, πω πω. Άστο και πήγαινε παρακάτω. Άστο και πήγαινε παρακάτω. Το γέλιο στην αρχή ήταν εντάξει. Άστο και πήγαινε παρακάτω. Άστο. Προχωράμε. Πήγαμε. Προχωράμε. Δεν
δεν ενθουσιαζόμαστε εύκολα οι Αριανοί, αλλά για τον Ενικίδη λέμε ότι είναι ο νέος Κλοπ, ας πούμε. Δεν έχω ακούσει κανένα το λέει, να σου πω την αλήθεια μέχρι στιγμής. Δεν είμαι αυτής της άποψης. Αλλά εντάξει, αυτό το οποίο άλλαξε είναι η άβρα στην ομάδα με την παρουσία του. Το θέμα είναι αυτό να έχει και διάρκεια. Εντάξει. Το θέμα είναι να έχει διάρκεια. Γιατί και με τον Τερζή τα ίδια λέγαμε ότι. Με το 4-0. Τέλος πάντων. Γιατί αύριο είναι και το νερό. Για έναν Κλοπ που χθες στραβοπάτησε. Αλλά εντάξει, ήταν λογικό. Κακή στιγμή. Και οι άλλοι παίζανε το παιχνίδι της χρονιάς. Έτσι, Νίκο. Η Ξάνθη. Όχι. Ποιος, ρε. Η United. Α, για το. Φίλε, δεν το έχω δει καθόλου. Και δεν έχω εικόνα καν από τα highlights, ας πούμε, από τα γκολ που μπήκανε. Έχω μάθει βέβαια, και επειδή ακούει και άνθρωπος που πρέπει να ακούει, ότι υπήρξε μια σφαγή της United. Όχι, 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 αντίστροφα. Αντίστροφα. Ναι. Εγώ έχω μιλήσει με φίλο της United χθες το βράδυ που ήμουνα στο εξωτικό. Γι' αυτό βρε Νίκο. Στο εξωτικό Λεσσαλέ. Ναι. Με τον Ασλαμά μίλησε. Όχι με τον Ασλαμά, όχι, όχι, όχι. Όχι. Ναι, ένας μίνι μηνυματικός κύμαρος. Και μου είπε ότι το γκολ της Liverpool είναι offside. Τι λες μωρέ. Όχι ρε παιδιά, όχι. Με καπηλοφόρησαν δηλαδή. Δεν είναι. Του Μανέ ακυρώθηκε σωστά το χέρι αυτό. Ναι, του Μανέ που ήταν χέρι. Αλλά τώρα να σου πω κάτι, εσύ τι είσαι, Liverpool United? Εγώ τίποτα. Τώρα να σου πω τώρα κάτι, η πολυδιαφημισμένη Liverpool που είναι στην Αγγλία Loserpool, δηλαδή τώρα επειδή ακούνε και αυτοί... Οι άλλοι κάνανε mind games βρε με τον De Gea και μας κάνανε πίτσο όλη την εβδομάδα, τι μου λες τώρα. Εσείς που θα μας ρίχνατε και 5 και 4 και 6 και 7 να πούμε στο Old Trafford. Στοπ, φρένο. Εντάξει, και έπαιζα τώρα με το Greenwood. Δεν έχω δει κανένα τεράστιο φαντάζομαι. Κάτι Greenwood, κάτι McTorminay και τέτοια να πούμε τώρα. Εντάξει, πάντω η United πιο είναι, είναι κακή. Είναι κακή, παιδιά, η United. Πάντα εντάξει, είναι κακή. Να σου πω κάτι, γιατί δεν έχει ένα ποδοσφαιρικό πλάνο, δεν έχει ένα καλό τεχνικό διευθυντή. Γιατί αυτό ο Woodward δεν υπάρχει. Να πάρει τον Dino. Να πάρει τον Dino. Το έχει γυρίσει, είναι αλλού τώρα. Για τεχνικό διευθυντή. Ναι, ναι. Όχι. Για μπάσκετ, ρε παιδιά, θα πούμε τίποτα σε αυτή την πόλη τώρα που πάει καλά ο Ηρακλής. Κάποια στιγμή θα πρέπει αυτή η εκπομπή, ειδικά αυτή η εκπομπή, να έχει καλεσμένο τον Γιώργο Μπόγρη. Πιστεύω. Θα το προσπαθήσουμε. Μπογρίνιο, γιατί. Μπογρίνιο να μας κάνει ανάλυση για ναι, τις τάσεις της σεζόν. Αυτό. Δηλαδή, πότε παίζει εδώ πέρα Θεσσαλονίκη ο Προμηθέας με τον Μπάκ, με τον Άρη κτλ. Πρέπει να φέρουμε ένα Γιώργο Μπόγρη. Να μας κάνει ανάλυση για την Πορτοκαλόπιτα. Πορτοκαλόπιτα, που έγραψε το. Τις τάσεις της σεζόν. Το άλλο που λέγεται για τους άντρες. Τις τάσεις. Τάσεις, Νίκο, ναι. Τις τάσεις είπα, ναι, ναι. Γενικά ο Μπόγρης είναι μια κατηγορία μόνος του. Είναι μια ομοιότητα, είναι μια ομοιότητα το παιδί. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι απίστευτος. Αυτά παιδιά. Να σε καλά φίλε μου, να σε καλά. Κουβάδες από αύριο. Έτσι αγοράκι μου, έτσι, να σε καλά. Καλή συνέχεια. Στον επόμενο, γεια σας. Καλησπέρα. Χαίρετε. Χαίρετε. Καλησπέρα. Όχι. Θα ξαναπάρει ο φίλος. 2-3-10-87 και 3-8 άρκια. Τηλεφωνικό μας κέντρο. Θέλεις να ακόμη περισσότερο Σάκη Ρουβά. Είναι εδώ και σας περιμένει. Σάκη Ρουβά. Να βάλεις και ένα τραγούδι ακόμη. Τι έγινε. Όπα, τι έγινε αδελφέ. Εκεί το έχω. Τι έγινε. Ζηλεύεις έλαβα εσύ, το μήνυμα. Έλαβες και εσύ το μήνυμα. Το έλαβα και εγώ και χαμήλωσα λίγο. Ναι. Νίκο, ζηλεύεις και εσύ την ομορφιά του. Πιανού. Του Σάκη Ρουβά. Του Σάκη Ρουβά. Όχι. Όχι. Ωραία, πολύ καλό καλλιτέχνη. Εμένα δεν μ' αρέσει πάντως. Οικογενειάρχης άνθρωπος. Οικογενειάρχης, ναι. Τέσσερα παιδιά. Δηλαδή είναι νομίζω. Πρότυπό μας πλέον είναι ο Σπανούλης. Συγγνώμη κιόλας. Σπανούλης, εντάξει. Έξι παιδιά. Ούτε Netflix έχει, ούτε τίποτα. Δηλαδή ούτε τέτοιο. Ούτε Virginia TV. Δεν έχει τίποτα πραγματικά στο σπίτι για να δει. Την έχει πάρει την Ολυμπία. Και την έχει πάει τώρα. Δηλαδή τι πράγμα είναι αυτό το πιάκι, βαζιλάκι. Εντάξει, ρε Νικό, ήθελα να κάνουν μεγάλη οικογένεια οι άνθρωποι και το πετύχανε. Έχει ξεφύγει πλέον από τα πλαίσια της οικογένειας αυτό που ήθελα να κάνει ο Σπανούλης. Εξάδα φτιάχνουν. Πλέον φτιάχνει ομάδα. Καλά είναι, μια εντάξει, χαρά. Επειδή καταλαβαίνει ότι οι Αγγελόπουλοι λεφτά δεν έχουν. Καλά είναι, μια χαρά. Μια είναι λίγο σφιχτά στον Ολυμπιακό. Την καλύτερη δουλειά. Στον Ολυμπιακό Α, έτσι και στον Ολυμπιακό Β, βέβαια. Αναπτυξιακό. Αναπτυξιακό που έχουν εκεί πέρα τέλος πάντων κτλ. Εντάξει, και λέτε, τα λιμά. Τι να κάνουμε, τα λιμά. Και τα λιμά, σιγά, Νίκο, σιγά. Με τα λιμά, μου το στείλει. Με τα λιμά, ναι. Λοιπόν. Κατάλαβες. Ο άνθρωπος φτιάχνει για το μέλλον. Λέει, βγάλω εδώ πέρα 5-6-7-8 παιδιά. Εντάξει, α πάρω και ένα πούλμαν και θα φτιάξω μια ομάδα. Πολύ ωραία. Μια ομάδα. Και κυμπάρει. Και βεβαίως, βεβαίως κάποιο Γαβριλίδου. Αυτά είναι δημιουργικότητα, εντάξει. Χαμός. Χαμός, δεν λέει τίποτα. Δηλαδή, το Σαββατοκύριακο δεν έχει τίποτα άλλο που μπορούμε να σημειώσουμε. Το Σαββατοκύριακο. Ναι, το Σαββατοκύριακο. Το να βλέπεις, δεν το πειράζω καν. Δεν το πειράζω. Δεν το πειράζω. Μα το πειράζω πριν πέσει. Είσαι αντικατηφωνική πραγματικά. Δεν μπορώ, δηλαδή τώρα. Και να πω ότι είσαι κανένα παιδάκι που έχει έρθει τώρα. Κανένα παιδάκι. Εντάξει, κανένα παιδάκια. Ωραία, δεν το Σαββατοκύριακο, τι έγινε. Τίποτα. Τούμπα χθε. Σάββατο δεν βγήκε. Σάββατο τι έκανα. Όχι, ήμουν αθέρμητο Σάββατο. Α, στο άλλο σου σπίτι. Δεν πλησίασα προς τα εδώ γιατί γινόταν ένας χαμός. Ναι, όντως το κέντρο ήταν να το αποφεύγετε λίγο το Σάββατο. Ήπιες θέρμινα καφέ αυτά.
χαλαρά, έτσι ήσυχα. Ναι. Σου λέω, περιμένω αυτό να πάω Βόλο. Δηλαδή, α συνδυάσει τη δουλειά με την εξόρμηση. Δεν είναι καλό αυτό. Να συνδυάσω πρώτα την εξόρμηση μετά με τη δουλειά. Καλά, θα πάτε νωρί και όλα. Ναι. Έχετε κάνει ήδη παλιάκι δηλαδή, θα λέγαμε. Ναι. Αχ, επαγγελματίες, μάλιστα. Εντάξει, καλά είναι αυτά. Εντάξει. Και εμείς οι ξένοι χθες δεν πήγαμε καθόλου στην πόλη. Ξεκινήσαμε. Ρε, εσύ τα πηγάδια είναι άβολα. Γιατί δεν, δεν έχεις λόγος να μπεις στην πόλη. Κοίτα, είχαμε πει εξ αρχής ότι δεν θα πάμε στην πόλη και θα πάμε κατευθείαν στο σάλο. Ναι, ναι, όλοι αυτό κάνουμε. Εντάξει. Τρεις φορές έχω πάει. Να θέλαμε να πάμε στην πόλη, επειδή ένας φίλος μας, φωτογράφος, γνωστός φωτογράφος, ναι, άργησε μια ώρα να έρθει για να πάμε να φύγουμε επιτέλους. Τι ώρα φύγατε? Φύγαμε, τι ώρα φύγαμε, κατά τη μία και είμαστε κατά τις τρεις. Βάζουμε μια νοτιλία και πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα από την Κιτρινό Μαύρη Αθήνα, το Κιτρινό Μαύρο Λεωφορείο. Έλα ρε, αγοράκι μου, τι έγινε εδώ πέρα, όλοι που πήρε Κιτρινό Μαύρη. Έλα, έλα αγοράκι μου, τι γίνεται. Να, τι να γίνει, φίλε, πήγε καρδιά μας τέσσερις επιτέλους. 100-100 μαζί σου, ειδικά στην τελευταία φάση σφίξαμε πάρα πολύ. Άστο, μην το ψάχνεις. Ήμασταν δύσκολο. Το χάστα, γιατί ήμουν εκτός Αθήνας και γύριζα. Ναι. Και κατακαιδάμε το δεύτερο μήκρονο. Απ' τη μία, χάρη καλή παρουσία της ομάδας. Πολύ καλή όντως. Έτσι βοήθησε και ο προπονητής. Και θα βοηθήσει και ακόμα περισσότερο. Τα ναι. Μέρες άνθρωπος. Αλλά αυτές οι ευκαιρίες που κάναμε είχαν αρχίσει να με φορτώνουν πολύ περισσότερο από, από το δίθεν κόρνερ που σου ρίξε ο Καραντώνης. Εντάξει, είχαμε, λέω ρε παιδιά, τελειώστε. Πήγαμε να τα κάνουμε μαντάρα μόνοι μας, εντάξει, δεν πήγαμε, τέλος, καλό, όλα καλά. Γιατί όντως η διαιτησία δεν ήταν να τους σφαγέτε, έτσι, είχε τα σπόρια που λέγαμε. Ναι. Και αν εξαιρέσει αυτό το corner, μετά θα είχε περάσει και σχεδόν απαρατήρητη. Όντως. Σε σχέση με κάτι άλλο χειρουργία που έχουν περάσει. Όντως. Λοιπόν, και για την United θέλω να σου πω. Έλα. Όταν είμαι 49 χρονών, έγινα United στα 13, 1983, όταν... Ναι. Όλος ο κόσμος γινόταν Λίβερπουλ, που ήταν ακόμα στο Φόρτε και κάθε καλά και ξέρω ναι, εγώ τι. Ναι. Έτσι, γιατί εγώ δεν πηγαίνω με αυτούς που κερδίσουν, Άρα, όπως έγινε η Μπαρτσελόνα μόδα τα τελευταία 12-13 χρόνια. Άρα, γεια σου. Που ξαφνικά υπήρχαν φίλοι της Μπαρτσελόνα, αλλά ξαφνικά όλοι οι φίλοι. Όχι, είναι Μπαρτσελόνα. Ο Ροναλντίνιο. Με την Τάινα. Ο Μέση. Όχι, σήκωνε που λέει με την Τάινα, έπρεπε να κάνει Μπαρτσελόνα από κάτω. Ναι, ρε φίλε τώρα, εντάξει. Και άλλο πράγμα που μου είχε μετά με την Μπαρτσελόνα. Θα τα αφήσουμε και αυτό γιατί. Άρα, γεια σου. Λοιπόν, με τη United δεν είναι United αυτό το πράγμα. Δεν είναι United, παιδιά, αλλά εντάξει. Λείπει η ποδοσφαιρική φιλοσοφία και ο σωστός σχεδιασμός. Και το είπαν και όλες οι άνθρωποι. Βγήκαν τίμια και είπαν τρία χρόνια θα κάνουμε υπομονή. Εντάξει, εγώ σαν οργανωμένος οπαδός της United το σέβομαι αυτό. Το ότι βγήκαν και μου το είπαν. Εντάξει. Συγγνώμη, θα πω καλά. Έλα, λέω, εγώ το σέβομαι. Έλα, τώρα σε πάω. Εγώ το σέβομαι αυτό το πράγμα. Εντάξει, τρία χρόνια λέει θα κάνω υπομονή. Αλλά πρόσεξε, δείξε μου, δείξε και ένα πλάνο. Κάνει και κάποια μεταγραφή. Όχι αυτό, έλα, το πράγμα. Κάνω για αυτό το πράγμα τώρα. Δεν μπορείς μετά από 10 αγώνες να έχεις 10 βαθμούς. Ναι, ρε φίλε. Να κάνεις μια ανανέωση, να κάνεις ένα πλάνο για να φτιάξεις μια ομάδα με νέους παίκτες και θα τους πλαισιώσεις ένα με κάποιους καλούς σε ένωση. Αλλά όχι, δεν μπορεί να την έχει την ομάδα να λες. Όχι, α κοιτάω πίσω ενώ πρέπει να κοιτάς μπροστά. Να πάρω τον Ταμπίδη, τον τεχνικό διευθυντή τώρα που φύγε από τον Παναθηναϊκό. Ναι, να δώσει λύσεις. Να δώσει λύσεις. Φίλε, εντάξει. Και εγώ μετράω αντίστροφα όχι για το μαθητό του Πανετολικό. Με ποιο. Δεν το θεωρώ κερδισμένο, γιατί εννοείται ότι πρέπει να το νικήσουμε χωρίς να βρει σκέψη. Κανένα μας δεν. Περιμένω το μάθητο του Πανιόνιο καθότι εδώ στην Αθήνα. Όπα, θα πας. Ναι, δυνατός. Ευτυχώς είναι 7.30 ώρα και θα κάνω ό,τι μπορώ να βρω βάρδια, γιατί δεν βολεύω απόγευμα. Ναι. Και θα κάνω ό,τι μπορώ να βρω βάρδια που να σχολάει 5-5.30 ώρα το πολύ 6 για να κανονίσω με το φίλο μου τα τρόλε και με τα παιδιά μας. Τι κάνουμε όλοι μαζί, εκτροπία. Την καλύτερη δουλειά θα κάνετε. Ναι, φίλε, δεν το χάνω αυτό το μάτς. Μια φορά έχω πάει στη ζώνη μου στο Πανιόνιο, Πανιόνιος Άρης, και είχαμε νικήσει 0-3. Η ομάδα είναι το θέμα, είναι η φάση. Να είσαι καλά, Μάγκετ, έχουμε κι άλλο. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Να είσαι καλά, στον επόμενο φίλο, γεια σα. Καλησπέρα. Εμπρός. Εμπρός. Γεια σας. Ποιος είναι τερματοφύλακας στη Λίβερπουλ? Σε Λίβερπουλ ποιος είναι? Ο Ισπανός είναι. Ο Άλισον δεν έπαιξε νομίζω. Ο Αντριάν πώς λέγεται. Ναι. Άλισον. Όχι ο Άλισον είναι τραυματίας. Όχι ο Άλισον είναι τραυματίας. Ο Αντριάν είναι. Γιατί? Τον βρήκατε? Ο Αντριάν, θα το τσεκάρω κιόλας, θα νομίζω ότι είναι Ισπανός ο Αντριάν. Δεν είναι ο Άλισον. Όχι, ο Άλισον είναι τραυματίας. Ο Άλισον είναι κανονικά γενικά, απλά έχει τραυματιστεί. Δεν ξέρω τώρα αν έχει επιστρέψει, να σου πω, δεν το είδα. Προς τι ερώτησή σας? Τερματοφύλακα της Λίβερπουλ, παιδί μου. Ναι. Ο Αντριάν είναι.
Βραζιλιάνος είναι. Ο Άλισον, ναι, αλλά είναι τραυματίας. Καλά. Τρομερό. Πραγματικά τρομερό. Ποιος είναι ο τερματοφυλακάς Λίβερπουλ? Αυτά πρέπει να τα κόβουμε. Αυτά δεν πρέπει να τα χαρίζουμε. Ποιος είναι ο τερματοφυλακάς Λίβερπουλ? Ο Άλισον, ο οποίος είναι Βραζιλιάνος, μωρέ. Ο Αντριάν είναι τώρα, ναι, αλλά ποιος είναι? Αυτά δεν τα κόβουμε όμως. Πρέπει να τα κόβουμε. Ο Άλισον δεν είναι που έχει τραυματιστεί σε πανηγυρισμό στο καλοκαίρι. Κάτι, που του έκανε τάκλι ένας οπαδός. Ναι. Ο Άλισον ήταν. Και μετά νομίζω τραυματίστηκε και ο Αντριάν. Και ο Αντριάν, μιλάμε. Αλλά μετά μπήκε. Μιλάμε για τα καλά. Σαν ο Βραζιλιάνος είναι ο Άλισον πάντως. Σαν πια, ο Άλισον είναι Ισπανός. Ποια ήταν, μας έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα ο Μπρίκιτς και ο. Ομόνια. Ομόνια που τραυματίστηκαν δύο τερματοφύλακες. Που τραυματίστηκαν την ίδια μέρα και οι δύο χειαστοί με διαφορά δύο ώρων. Στον Άρη πάθουμε τώρα τέτοιο, γιατί δύο έχουμε έτσι αλλιώς τώρα. Δεν είμαστε για τέτοια. Αυτό ρε φίλε είναι να μην το πάθει κανένας τώρα. Μην το δει καμία ομάδα πραγματικά. Εννοείται αγάπη. Εννοείται Νίκο. Ο Ζήφκοβιτς πώς θα πήγε χθες? Πολύ καλά τα πήγε. Δεν απειλήθηκε καθόλου. Θα μπορούσε να πάει να πάρει κανένα καφέ. Βελίδης. Ο Βελίδης έκανε ένα. Οκ. Έκανε κάποια λάθη. Έχει κάποιο θέμα, Νίκο? Όχι, σε κακή μέρα ο Μάρτος Βελίδης. Όχι, γενικά ο Βελίδης είναι σε κακή κατάσταση εδώ και χρόνια. Και χρόνια θα λέγαμε. Δεν είναι σε καλή κατάσταση γενικά. Η καριέρα του δεν πάει από το καλό στο καλύτερο. Νομίζω είναι λίγο αντίστροφα. Η καριέρα του. Καρδιά του είπες. Έχεις να πεις κάτι άλλο? Η καρδιά του είπες. Καρδιά του είπα. Καρδιά του λέει ότι είναι ο Αδαμαντίδης. Έχεις να πεις κάτι άλλο? Θες να πεις κάτι ρε παιδί μου του Βελίδη? Έχεις θέμα? Έχεις κάποιο θέμα? Δεν έχω πω τίποτα. Γιατί να εννοηθεί κάτι. Γιατί σου βλέπω να το ρωτάς με ένα ύφος. Πρόσεξε με λίγο, πρόσεξε με λίγο. Ρώτησα για τον ένα τερματοφύλακα που έπαιξε χθες, ρώτησα για τον άλλον. Ναι. Εντάξει. Στο δεύτερο όμως έχεις ένα διαφορετικό ύφος, ρε παιδί. Δεν έχω κανένα ύφος, αγάπη Γαβριλίδου. Okay, δικό μου λάθος. Μάλλον εσύ. Δικό μου λάθος, Νίκο. Okay. Πάμε στη γραμμή. Φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας, εσείς είστε. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Ναι, εσύ. Άντε, εσύ. Εδώ, έλα λίγο να το βάλουμε στη θέση του, γιατί κάτι ηρωνίες βλέπω εδώ πέρα και δεν μ' αρέσει. Παπαδόπουλε. Αγοράκι μου. Έλα. Αγοράκι μου, ναι. Από την Αγγλία με αγάπη. Σύνεσαι μορικουφάλα στην κλίτσα του Βοσκού. Τι κάνω, τι κάνω, περίμενε. Πάμε πάλι από την αρχή. Πάμε πάλι από την αρχή, τι κάνω. Ξύνεσαι στην κλίτσα του Βοσκού. Στην κλίτσα του Βοσκού, μάλιστα. Δεν την ξέρει την έκφραση. Όχι. Δεν την ξέρει την έκφραση. Ξύνεσαι στην κλίτσα του Βοσκού. Mm-hmm, ναι, ναι, ξύνεσαι στην κλίτσα του Βοσκού, φίλε. Ναι. Κάθεστε και λέτε κάθε μεσημέρι για τη διαδεσία του Τζοβάρα και η Παέσο δεν έχει βγάλει ούτε κύχρε. Α, μην βγάζει, δεν πειράζει, δεν κάνουμε. Τα λέμε εμεί. Γιατί δεν το αποσιωπάτε κι εσεί να είστε στην ίδια γραμμή, ρε φίλε? Εμεί, φίλε, δεν ακολουθούμε καμία γραμμή. Εμεί λέμε αυτό που πιστεύουμε. Εντάξει. Μην εξέτετε την παέ σας, Νίκο, εξέτης το, το Μαρινάκι θα έλεγα, ίδιο πράγμα που παίρνετε, τέλος πάντων, τον Καρυπίδη. Εξέτης τον Καρυπίδη με τη συμπεριφορά σου, το καταλαβαίνεις. Χτυπάει και το δικό, το Viber, τι έγινε. Μήπως παίρνει και αυτός, τίποτα, κάτι εσωτερικά με την αγάπη. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα και το δεύτερο. Το δεύτερο, εάν ρε εσείς, ναι, ναι, έχετε προβλήματα και με τη διαιτησία που είχατε στην Ξάνθη, πραγματικά σου μιλάω. Άσε τη λέω κλεμμένης με το Χρήστα, το λέγαμε χθες, τη διαιτησία, αν εξαιρέσεις τη φάση του κόρνερ, ήταν νορμάλ. Καλά, μια φάση δεν υπάρχει παντού, ρε Νίκο, τώρα στεκόμαστε στο κόρνερ. Μα εμείς δεν σταθήκαμε στη διαιτησία. Είναι η πρώτη φορά που βλέπεις εσύ σε αγώνα παγκοσμίως να επιτίθεται γηπεδούχος ομάδα και να παίρνει ένα χαριστικό κόρνερ στο τέλος. Βρε, σου λέω, δεν ήταν κακή διαιτησία χθες. Μια χαρά ήταν. Ας πήρε ένα-δυο στηρίγματα, οκ, Ξάνθης, ο τέλος ο γηπεδούχος μέχρι εκεί. Τα πλαίσια. Εσύ, πάντα συμβαίνει αυτό το πράγμα. Είναι αυτό σου λέω. Ο επιτιθέμενος που καίγεται ο πάτος του βλέπει. Μα εμείς δεν είπαμε για διαιτησία. Ο κλεωμένος που βγήκε πριν και πέρα από το Σάκη Ρουβά τοποθετήθηκε για αυτό. Αγάπη, αγάπη, πάμε στα δικά μας τώρα. Ο Στοχ πετούσε. Εντάξει. Ναι, ήταν καλός, για μένα ήταν καλός. Ο Στοχ πετούσε και τον ψιλοξευτέλισε και όλο τον Πορτογάλο. Όχι, εντάξει, δεν ήταν τόσο πολύ. Ήταν μια ικανοποιητική εμφάνιση σε σχέση με την εικόνα που έχω από τον Ζαπά. Ναι, αγάπη μου, όχι, ναι, ρε ξέρω, παιδί μου, εντάξει, τώρα τον. Όταν τελειώσετε, θέλω τον Αποστολή λίγο. Τι έγινε, ρε Νίκο? Γιατί να τελειώσετε δικά σου και τον θέλω να τον κάνω μια ερώτηση στον άνθρωπο. Ναι, λοιπόν, ναι. Και το ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι ο Μπίσεσβαρ, ο οποίος συνεχίζει να σέρνει τα κομμάτια του στο γήπεδο. Νομίζω τι... έβγαζε και νευρικότητα χθες, ειδικά στην αρχή. Ρε, εμείς βγάλαμε νευρικότητα, ρε αγάπη, δηλαδή έλεος. Πρέπει να μείνει εκτός, πρέπει να μείνει εκτός. Έλεος δηλαδή, τι πρέπει να τραυματιστεί για να μείνει έξω. Όχι, όχι, εγώ είμαι με Αποστόλη εδώ πέρα. Ξεκάθαρα. Τι ήρθε να τον Αποστόλη, δηλαδή σε παρακαλώ τώρα. Εξαλώ. Όχι, όχι, δεν έχει άδικο στον Μπίσεσβαρ. Δηλαδή χθες ήταν η μοναδική παραφωνία. Οκ, είναι ο Μπίσεσβαρ, αλλά όταν βλέπεις ότι το δίνεις μία, δύο, τρεις, δεν τραβάει, έχεις και άλλες επιλογές. Βγάλω τον έξω λίγο να αποφορτιστεί. Πουλάκι μου, σαν να παίζουμε με 10 συνέχεια. Χαλά τις παλιές, χαλά τα πάντα. Δεν είναι σε καλή κατάσταση ο άνθρωπος. Ναι, δεν είναι. Ο Μπίσεσβαρ νομίζω να μείνει εκτός. Από τον επαναληπτικό του Άγιαξ πάμε έτσι τώρα.
ένας αυτός και ένας Ζαμπά. Παίρνει την μπάλα, βάζει το κεφάλι κάτω, τρέχει. Αλλού, ναι, ναι, ναι. Σε άλλο γήπεδο, πραγματικά. Βάζει το κεφάλι κάτω και τρέχει. Δεν πάει καλά το παιδί, ρε. Δεν πάει και γράφουν πάλι σήμερα στην Πορτογαλία και ρωτάνε οι Πορτογάλοι πάλι για τη Sporting. Για τον Ζαμπά. Ναι, για αυτούς τους έχεις, να μην πω τη λέξη τώρα στον άλλο. Αυτό απορώ και εγώ από το πρωί. Δηλαδή το ψάχνω από εδώ τώρα. Αυτό είναι προσπάθεια του Πάκου να τους πείσει να το πάρουν. Αλλά τέλος πάντων, τώρα. Νομίζω ο μάνατζερ του είναι εκεί πέρα. Δικό του θέμα. Ο μάνατζερ του που είναι και η αιτία, ένα μέρος είναι και δική του ευθύνη. Για αυτό το Ζαμπά τώρα. Ναι, από πέρυσι τα πήγαν στην Πορτογαλία. Ο κύριος Κορνασίνη. Όταν πήγαν τον Μάρτιο, επέστρεψε άλλος άνθρωπος. Έχεις ρεπορτάζ το σημερινό ραντεβού με Τσοτάκη Σαββίδη. Γιατί δεν σε πω, φίλε. Ο Σαββίδης αυτή τη στιγμή από τη Λάρισα και πάνω είναι ο ισχυρότερος επιχειρηματίας. Υπάρχει και πιο ισχυρός. Εσείς βγάζατε όλο αυτό το διάστημα για τη Νέα Δημοκρατία. Όπω είναι διαφορετικό. Γι' αυτό άστα πω, ρε Νίκο. Ξεκινάτε τώρα πάλι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ορίστε. Υπάρχει. Νίκο, πες μου, σε παρακαλώ. Υπάρχει ένας επιχειρηματίας ο οποίος έχει στο 50% της Ελλάδος έχει συγκεντρωμένη πολύ δύναμη. Ας πούμε πολύ δύναμη. Ωραία. Φυσικά. Εσύ από μαζί σου δεν θα τον συναντούσες. Μαζί σου είμαι, αλλά εσείς λέγατε ότι δεν θα βγεις πρωθυπουργός ποτέ. Δεν το λέγαμε εμείς, το είχε πει ο Βανσαβίδης. Α, να σου πω κάτι. Είναι... Μεταξύ μας, wishful thinking. Wishful thinking το λέμε εμείς αυτό εδώ. Αλλά αφού δεν έγινε, πρέπει να το διαχειριστούμε. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, Αποστόλη μου. Να σε πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι συζητήσανε, αλλά βλέπω μια φοβερά προνομιακή μεταχείριση σε θέματα γηπέδων στην ΑΕΚ. Ναι. Καλά την ΑΕΚ την έχουν πάει καροτσάκι, εντάξει, κανονικά. Προφανώς. Πού θα ανάψουμε κεριά, μέσα στην Αγία Σοφιά. Εκατομμύρια που έχει φάει, τα εκατομμύρια που έχει φάει η Αγία Σοφιά, ναι. Εντάξει, γουστάρουμε Αγία Σοφιά, ρε παιδί μου, και εμείς Ορθόδοξοι είμαστε, αλλά τα εκατομμύρια που έχει φάει το γήπεδο, πραγματικά δηλαδή. Δηλαδή πραγματικά τι να σε πω, ρε φίλε, στο meeting που έκανε σήμερα με τον Μητσοτάκη, δεν ξέρω τι συζήτησαν, αλλά ειλικρινά σου λέω, ελπίζω τουλάχιστον κάποια θέματα τα οποία υπάρχουν σιγά σιγά να μας την κάνουν, γιατί στην τελική αυτός θα πληρώσει. Δεν έβαλε το χέρι του στην τσέπη του Μητσοτάκη να του πάρει τα λεφτά για να περιλέψει το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε, φίλε. Να σε καλά, Αποστόλη μου, για να πάμε και στον επόμενο. Έγινε. Να σε καλά. Να σε καλά, Αποστόλη μου. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τελευταίος πριν τον break. Γιατί ξεφύγαμε για λίγο. Γεια σας. Καλησπέρα. Μας ακούτε? Δεν περίμενε. Τους ρίχνεις, ρε άνθρωπε. Δεν περίμενε. Πάμε στο διάλειμμα. Ναι, γεια σας. Έλα. Όχι τίποτα. Γεια σας. Πάμε στο διάλειμμα. Δεν έχει. Θα πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Και επιστρέφουμε. Πάμε, Βλάκη. Με τη συνέχεια. Καλά, Βλάκη, πάμε. Μην είσαι, Βλάκη. Έχουμε γραμμή. Άκου το Λάκη. Λίμπερο 107,4. Μάθε λίγο να δουλεύει. Έχουμε γραμμή. Ο φίλος περιμένει. Δεν είναι ωραίο να περιμένει ο φίλος. Λίμπερο 107,4. Καλησπέρα, φίλε. Α, είσαι χολύπτη εσύ. Το ξέχασα. Λοιπόν, εντάξει, εγώ είμαι κονσόλ. Άντε, Νίκο, λοιπόν. Λίμπερο 107,4. Κάπου Γαβριλίδου Νίκο Παπαδόπουλο. Άντε, Νίκο. Έχουμε και το Γιάννη μαζί μα εδώ πέρα. Γιάννη Εντελίνο έχουμε. Συμπαθητικό, εντάξει. Το καλύτερο στόπερ τη πόλη. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλά είμαστε. Θεό. Αλλά είσαι Αντώνης μου. Γεια σας, σε κατάλαβα τη φωνή. Δεν μου λες, Νίκο, εσύ που δουλεύεις σε All About Art, τα ξέρεις λογικά. Ναι. Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μπορείς να ψαχτείς. Πότε έγινε περίπου τον τέρμι ΠΑΟΚ Άρης? 20 πριν από ένα μήνα. Σεπτέμβρη. Ένα μήνα πριν. Ναι. Για ποιο λόγο? Παρακαλώ να ψάξεις το All About Art. Πίσω εκεί, γιατί με ακόμη μετά το τέλος του ΜΑΤ. Να ψάξω. Και κανένα δύο τρεις μέρες μετά, πόσες ανακοινώσεις έβγαλε ο Άρης, η ΠΑΕ Άρης, official, έτσι, εναντίον του Σιδηρόπουλου? 5, 6, 7, πώς θυμάστε? Καμία. Καμία. Φυσικά καμία. Από Αποστόλης λέει ότι έβγαλε. Καμία σε ανακοίνωση να βγάλω Άρης. Ο Αποστόλης εννοούσε πριν το παιχνίδι, όχι μετά. Δηλαδή, ο κύριος Αποστόλης, εάν, ας πούμε, σε έναν αγώνα, να πάμε στο 2010-11, του τύχαινε την επόμενη ακριβώς αγωνιστική να παίξει στο Άρης ΠΑΟΚ, ο κύριος Πάφας δεν θα έβγαζε ανακοίνωση, η ΠΑΟΚ ακριβώς την ίδια ακριβώς στιγμή που θα ανακοινόταν το όνομα του Πάφα. Οι πιθανότητες είναι, ναι. Ο Σπάθας. Έτσι. Καλά τα λέω. Όπως όταν μπορείς να έχει παίξει τον Άρη, τον έχει κατασφάξει, όχι τον έχει σφάξει. Αποστόλη, ακούς! Εκεί σε δεν είναι ωραίο αυτό που γίνεται τώρα όμως, γιατί ο Αποστόλης δεν είναι στον αέρα. Όχι, εντάξει. Όλοι μια παρέα είμαστε. Λοιπόν, θα πρέπει να γνωρίζουμε. Ναι, ναι. Θα πρέπει να γνωρίζουμε και όταν πότε ακούμε εμείς το όνομα Σιδηρόπουλος. Ναι, ναι. Εγώ βγάζω σπηριά από ό,τι το ακούω. Αλήθεια. Όταν παίζει, ας πούμε, Σιδηρόπουλος Άρσεναλ Τότεναμ, σπηριά πάλι βγάζω. Παρόλο που δεν είναι μου τάξει, ούτε τότε. Είναι ένας διαιτητής με τον οποίο δεν έχει καλές αναμνήσεις. Ναι, εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Νικολάκη, δεν μου λες, 90-91 είσαι. Το 90. Αχ, πάλι καλά. Γιατί έγινε. Άκουσα το 14 Νοεμβρίου, ρε παιδάκι μου. Και Δεκεμβρίου. Κολυμμένο... Δεκεμβρίου. Νοεμβρίου ή Δεκεμβρίου. Δεκέμβρη. 14 Δεκεμβρίου. Α, Δεκέμβρη. Α, εντάξει. Λάθος. Την ημέρα που ο Άρης παίζει στο Κεντικουλέ με τον Όφη. Φέτος.
Α, ωραίο ματσάκι. Ωραία, εξόρμη στην Κρήτη θα κάνουμε. Εκεί θα σε στείλω ο κύριος από σένα. Κάνουμε γενέθλια εκεί πέρα κάτω. Θα πας, Νίκο? Ζάχαρη, ζάχαρη. Τι θα, καλοκαίρι θα είναι κάτω εκεί πέρα. Ζάχαρη θα σε. Καλά, καλοκαίρι δεν θα είναι. 14 Δεκέμβρη. Αλλά οι θερμοκρασίες θα είναι σίγουρα καλύτερες από εδώ. Χαρά είναι, ρε φίλε. Χαρά είναι, φίλε. Για μπάνιο δεν είναι, Αντώνη μου. Εντάξει, δεν είναι να πας να βουτήξεις. Δεν είναι για μπάνιο, φίλε, αλλά ένα απλό ζακετάκι θα χρειάζεσαι. Ναι, εντάξει. Ή ένα δερματινάκι, ρε παιδί μου, που ρίχνεις από πάνω έτσι λίγο. Αυτό. Άρα ρε φίλε, άμα πας κάτω στην Κρήτη, στην νότια Κρήτη ας πούμε, και τους πεις τη λέξη πετρέλαιο θέρμανση, δεν την ξέρουν. Ναι, όντως. Ο κολλητός μου ήταν, δούλευε 4-5 χρόνια κάτω στην Κρήτη αστυνομικός. Λέει, μόνο κλιματιστικό δούλευα, λέει, τίποτα άλλο. Ναι, έχω δουλέψει πετρέλαιο, λέει, ποτέ. Και τώρα παρακαλάμε, Αντώνη μου, και ευχαριστούμε τον Θεό που ο καιρός είναι καλός μέχρι στιγμής και δεν βάζουμε πετρέλαιο ακόμα. Ναι, αγοράκι μου τώρα. Και όσον αφορά τον κλεωμένη, ναι, όπα. Πρώτε πρόλαβε και είδε ότι ο Ένιγκ είναι προπονηταράς και ότι έσυσε την ομάδα και ότι κιότι. Παιδιά, δεν είναι τόσο έργο Ένιγκ το χθεσινό, μην τρελαθούμε. Το ξέρω, ρε φίλε. Δεν μπορεί να είναι σε τρεις μέρες, όχι. Γιατί Αντώνη, να σου πω κάτι, άμα γίνει χτύπα ξύλο, καμιά στραβή με τον Πανετολικό, τι θα λέμε μετά? Ότι είναι, πάλι έργο Ένιγκ εκείνο. Σε ένα μήνα από τώρα θα βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Και βάλε. Θα βλέπουμε, ναι, κάτι από το έργο του προπονητικού. Έτσι. Από το έργο. Έτσι. Αλλά σε πέντε μέρες δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε να δούμε. Ούτε και αν είναι ο Μουρίνιο. Ακόμα μαθαίνει. Εντάξει. Τώρα με θέλει μήνυμα συνάδελφο για να με τσατίσει. Σιδηρόπουλος με λέει. Σιδηρόπουλος. Δηλαδή η μπλε φιλή ακούει. Όχι, δεν είσαι μόνο, είναι πολύ. Μάλιστα. Βέβαια. Τώρα μην γυρίσεις φρύμις ανάποδα από το χέρι. Ανάποδα. Κράτη που ήταν ανάποδα. Δεν τον μπορώ τον άνθρωπο. Τίποτα, ρε φίλε. Και δεν είσαι ο μόνος, Αντώνη. Καλό απόγευμα να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Έχει δίκιο, Αντώνη. Δεν είμαι καλά. Ο Αποστόλης είπε πριν το μάτς. Σου ξαναλέω. Πριν το μάτς έβγαλες μία και εσύ με αντίστοιχη περίπτωση θα το έκανες. Γιατί εγώ με το Σιδηρόπουλο έχω προηγούμενα. Αυτό. Εσείς είπατε, είπε ο άνθρωπος αυτό το πράγμα. Με τον Τζοβάρα δεν είχα προηγούμενα, παίκτησα όμως πλέον. Μπράβο. Παίξε με όλους. Τι να σου πούμε δηλαδή. Τον αστείο να πούμε που ήρθε. Ωραία, Νίκο. Έμα με έχει βγάλει τα ρούχα μου τώρα, σε παρακαλώ δηλαδή. Παρακάτω. Έχω φάει μια σοκολατόπιτα χθες. Άσχετο. Άσχετο. Γιατί πολύ αθλητικά το πήγαμε πάλι. Στο Σαλέ εκεί. Στο Λε Σαλέ. Πήγαμε. Πώς το λένε, μετά το παιχνίδι. Πού έφαγες, αφού είπες ότι πήγατε κατευθείαν γήπεδο. Πήγαμε στο γήπεδο. Ναι. Πήγαμε με συνάδελφο και αδελφό Γιώργο. Που τον έπριξες μετά από ό,τι έμαθα. Άντε πάμε, πάμε, πάμε. Που ο άνθρωπος είχε δουλειά. Ναι, σκοτώνεται. Σκοτώνεται γιατί είχε δουλειά, Νίκο. Ναι, και εσένα που λένε σου γι' αυτό. Αδελφός μου, εμένα θα μπει αδελφός μου. Αδυναμία, ναι. Τέλος πάντων, πάμε τρώμε μια βρωμιά έξω το γήπεδο. Ωραία, εκεί πέρα. Ναι, ναι, βέβαια. Σε πιάνει. Πέντε πόδια. Δεν έχεις βέβαια βρωμιά έξω το γήπεδο. Δεν μπορώ. Δεν με αφήνει ο μπαμπάς μου καταρχάς. Τι κάνεις εσύ, ρε αγάπη. Τι λες, δεν θα βγάλω κανένα τρίτο μάτι. Άσε με, ρε. Τι λες, μωρέ, τι φλακίες. Όχι, όχι. Δεν μπορώ. Παιδιά, εδώ πέρα ακούτε τι γίνεται με την καμπύλα. Δεν έχω φάει στη ζωή μου καντίνα. Σνομπάρε καντίνα έξω από το γήπεδο. Δεν υπάρχει πιο ποδοσφαιρικό πράγμα. Σνομπάρω καντίνα παντού. Πουθενά να μην είναι. Συγγνώμη. Είσαι εντελώς περίεργη περίπτωση ανθρώπου. Τέλος πάντων. Τελειώνω το μάζερ, παιδί μου, πάμε μετά, τρώμε και στο Λε Σαλέ. Πόσες φορές φάγατε, ρε Νίκο? Τι αγάπη, φάγαμε μια το μεσημέρι το βράδυ, θα φάμε νηστική, θα μείνουμε. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει. Και μετά. Τέλος πάντων, ο συνάδελφος χάνεται όταν προσπαθούμε να φύγουμε μετά από την. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολα τα πηγάδια. Ναι, τέλος πάντων. Μπαίνουμε, ψάχνουμε να βρούμε, να βάλουμε βενζίνη κτλ. Περίμενε. Λένε εδώ να σε ρωτήσω ποιος έφαγε κρεατόσουπα. Καλά, τι κάνατε, ρε. Κρεατόσουπα έφαγε ο φωτογράφος μας, ο Δημήτρης Οτοσίδης. Δηλαδή. Τι αρρώστια είναι αυτή. Κάτσε μου, λοιπόν. Ποια φράση. Α, εσύ το έστειλες πολύ πιο πριν το τέτοιο. Εγκλήσε το πάνω, όχι, το έστειλες. Ναι. Μιχάλη μου τώρα το είδε το μήνυμα. Μόνο στη εσωτερική. Έπαιξε ο Άλισον ρε άσχετη, λέει ο διευθυντής. Εντάξει, κύριε Δευτέρα, εγώ ήμουν στην Ξάνθη. Είδες εγώ από τον Άλισον, άντε. Εντάξει, έπαιξε ο Άλισον, εντάξει. Πάλι έλεγες 5 θα μου ρίξει, 6 θα μου ρίξει και η διευθυντά μου. Αλλά... Παρακάτω, παρακάτω, έλα. Συνέχισε λίγο την ιστορία σου. Πες λίγο την ιστορία σου. Εντάξει, ο άλλος πήρε, δηλαδή πήγαμε να φάμε, πήραμε κλαπ σάντουιτς και ο άλλος πήρε σούπα. Δηλαδή σε πάνω. Αν το δώσει το χειρότερο, έλα. Σε πιάνει μια ιδέα. Τέλος πάντων, εκεί που ψάχνουμε, ρε παιδί, μετά βρίσκουμε, βάζουμε. Πάρουμε ένα καφέ κατά τις 11 το βράδυ, να μας κρατήσει λίγο, ρε παιδί, για την επιστροφή. Ναι, ναι. Και μπαίνουμε σε ένα ζαχαροπλαστείο εκεί πέρα στην Ξάνθη. Μπήκατε, ρε Ξάνθη. Ναι, μπήκαμε. Ναι. Ρε, παραπληροφόρησε, πριν μισή ώρα, πώς δεν μπήκατε. Μπήκαμε γιατί χαθήκαμε, αλλιώς δεν θα μπαίναμε. Τέλος πάντων. Ναι. Και βλέπω εκεί πέρα, εγώ έτσι όπως περιμένουμε να γίνουν καφέδες, πιάνει η άκρη του ματιού μου ένα ταψί σοκολατόπιτα. Δεν μπόρεσε να αντισταθείς. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Το σκέφτηκα βέβαια μια-δυο, λέω τώρα είναι γουρνιά. Το σκέφτηκαν και είναι οι άλλοι, μόνο εσύ. Είχε και κάτι άλλο, ωραία σουφλές σοκολάτας, πολύ δυνατά, ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Ωραία. Οι άλλοι, όχι, δεν είναι τα ψημένα, λέω θα πάρω.
Και λέω, βάλε ένα. Και ήταν τεράστιο ατούβλο. Βάλε ένα, ναι. Και έβαλε για πάνω εξτρά σε όψο κολάτα. Πλάβα. 11 το βράδυ, ναι. Πάει 11 το βράδυ, μπαίνουμε σε αυτοκίνητο, κουμπώνει αυτό από πάνω. Τελείωσε, θα ξαναφάω σε μια εβδομάδα πάλι. Όχι, Μιχάλη, δεν τρώμε τέτοια πράγματα. Άρα, Μιχάλη, μάθε τη λίγο εδώ πέρα τι γίνεται. Τι είναι αυτά. Αχ, Μιχάλη, που έχω μπλέξει. Με σένα πρέπει να κάνω από μια αδελφέ μου. Πηγαίνουμε στα McDonald's μετά κατευθείαν. Και να μα έχουν έτοιμα που πήγα στα McDonald's προηγούμενη εβδομάδα. 9 παρά, Μιχάλη μου, καταγγελία. Και μου λέει, καθαρίζουμε τη μηχανή 9 παρά το βράδυ. Γιατί τώρα μιλάμε, τώρα που πήγαμε. Για τα McDonald's και το milkshake. Πάω να φάω και λέω. Τον Μπέρκελ και τα λοιπά και ένα, θέλω και ένα μιλξέικ μετά βανίλια. Θέλω μια φορά να βγάλουμε τον Μιχάλη τηλεφωνικά, δεν γίνεται. Yeah, να τα πούμε λίγο. Πάρει τώρα. Μιχάλη, λοιπόν, έχεις ένα δεκάλεπτο. Θα σε βγάλουμε με ψευδόνυμο. Έχεις ένα δεκάλεπτο, σε 40 λεπτά ξεκινάς. Δεν θα σε καταλάβει κανένας. Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Εντάξει. Προλαβαίνουμε. Λοιπόν, και λέει δηλαδή 9 παρά, λέει καθαρίσουμε τη μηχανή. Τώρα... Ναι, Νίκο, άκου λίγο. Μην μπλέκεις τις ιστορίες. Πες τη χθεσινή, τελείωνε. Αυτό, φάγαμε τη σοκολατόπιτα, γυρίσαμε στην πέρα, τελειώσαμε. Αυτό ήταν. Εκεί θα σε καταλήξει. Ωραία, σοκολατόπιτα εξαιρετική. Αν και ξανά τη φημίζεται, γιατί αγάπη. Γιατί. Γιατί ρε. Είσαι απογοήτευση πραγματικά. Γιατί. Αν είσαι παιδί μου, θα σε αποκλείρω. Γιατί. Για το σιροπιαστάτς και ούτε αυτός ξέρει. Και δεν ξέρει, δεν μιλάει. Καριώκες. Καριώκες. Βεβαίως. Τι λες, μωρέ. Βεβαίως. Όχι. Έχει ένα συγκεκριμένο μαγαζί που έχει καριώκες. Καριώκες είναι. Πού ήταν, ρε. Α, μπορεί να την ξανά. Αγάπη, δεν τρως βρώμικο, δεν θα μου κάνεις υποδείξεις και ότι ξέρεις. Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν τρως βρώμικο, δηλαδή δεν γίνεται να μην τρως βρώμικο. Γίνεται. Και Βασίλη δεν είχες πάει ποτέ. Κάτω στην παραλία έχει φύγει τώρα. Στο ύψος του σπιτιού του Μοσχοβίτη. Το φάγανε τον κύριο Βασίλη. Δεν ξέρω που είναι. Όποιος παιδιά έχει εντοπίσει νέα τοποθεσία του κύριου Βασίλη, της γνωστής καντίνας, να μας ενημερώσει λίγο για να ξέρουμε πού να πάμε να το συνεχίσουμε. Περίμενε. Η καντίνα της Ανούλας στο μαγαζί. Τώρα. Μαγαζί είναι πλέον, ναι. Ναι, τώρα. Με, αυτό πέρα. Το μετράμε. Όχι, πλέον δεν θεωρείται τόσο βρώμικο, είναι κανονικό μαγαζί. Ναι, δεν έχω φάει τότε. Καλά, όχι ότι είναι ρε παιδί μου και η πιο υγιεινή διατροφή. Αλλά είναι ωραία διατροφή. Αμα αυτά δεν σου είπε κανένα ότι είναι απόλυτα υγιεινά. Αλλά τώρα δεν είναι υγιεινή ώρα αγάπη στη ζωή. Δεν θέλω ρε παιδιά, φάτε. Το βρώμικο. Δηλαδή τι τρώ, εσύ, μουσλι τρώ και βρώμη. Αν οι καρδίδες είχαν μακαρονάδες, σίγουρα θα είχε φάει. Έλα, πάμε, περιμένουμε. Τώρα προ το πάλι. Εκεί, μπροστά. Αν οι καντίνες είχαν μακαρονάδες, θα είχε πάει σίγουρα. Αν οι καντίνες. Σ' αρέσει τα μακαρόνια. Ωραία. Αλλά δεν είναι, αυτό το πρόβλημα. Ή μακαρονάδες τι να κάνω που λέει διαφήμιση αγάπη για Βερολίνο. Ναι, οκ. Okay. Βλάκι, δεν είναι αυτό το πρόβλημά μου. Ποιο είναι το πρόβλημα. Εσύ έχεις πολλά προβλήματα αγάπη τώρα. δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημά σου. Έχεις εκατοντάδες προβλήματα αυτή τη στιγμή. Πάμε στην γραμμή. Αλλά έχουμε γραμμή βεβαίως να πάμε στο φίλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Άμα η αγάπη θέλει μακαρονάδα, εγώ εδώ είμαι, Νικόλα, άμα θέλεις πάντως. Αγοράκι μου. Είναι που και αδερφέ μου. Αγοράκι μου. Εδώ πέρα. Έλα. Επειδή οι φίλοι του Νίκου είναι και δικοί μας φίλοι, ναι, όποτε ναι. Η αγάπη αισθανθεί κάποια λιγούρα ή ξέρω εγώ το οτιδήποτε, είτε για αλμυρό είτε για γλυκό, ναι. Ο τρόπος είναι πολύ εύκολος. Ποιος είναι ο τρόπος? Ο τρόπος, όταν θα σου πει ο Νίκος εκτός αέρα. Μας έχει ταράξει την πίτσα αυτός ο άνθρωπος. Μας έχει χλωμώσει την πεπερώνη δηλαδή. Όχι, δεν μου αρέσει πεπερώνη. Κάτι άλλο. Αγάπη, ξέρω εγώ, μοζαρέλα, τίποτα Μίλλερ, ό,τι θέλεις. Α, εντάξει, το βλέπω. Σκεπαστεί με μερέντα και μπισκότο ωραίο. Όχι, αυτό είναι άρρωστο, δεν είναι αυτό. Αγοράκι μου, το με φτιάχνεις. Λοιπόν, κοίταξε τώρα, Νίκο, γιατί πήρα τηλέφωνο, με έκανες και βγήκα από το γυμναστήριο. Γιατί όσο αφορά τη χθεσινή διαιτησία αυτού του τύπου Σίγκανθη. Του κύριου Καραντώνη, για μένα στο δεύτερο ημίχρονο και για πολλούς οργανώσεις που βλέπαμε εδώ πέρα ήταν ελεηνή. Ήταν ελεηνή. Δηλαδή, δεν πιάνεις αποφάσεις που σε έσφαξε χοντρά, αλλά οι καταφανέστατες αποφάσεις που έπρεπε να δώσει και οφθαλμοφανέστατα τις έκανε κατά του Άρη, ήταν αυτές ας πούμε που εκνεύρισαν το λαό του, τον κόσμο του Άρη. Ναι. Τα πλάγια που δεν έδινε, την ανύπαρκτη κάρτα στο πολύ σημαντικό και νευραλγικό σου παίχτη το Σάσα, την ανύπαρκτη αυτή την ασία κάρτα που έδωσε, μέχρι τη φάση που γελάει όλη η κοινωνία. Στο 94, ναι, με το corner, το οποίο όμως λένε πολλοί Αριανοί θα γυρνούσε τη φάση πίσω με το VAR, αυτό δεν ισχύει. Δεν ισχύει, όχι. Δεν ισχύει. Δηλαδή αν έτρωγες γκολ εκεί πέρα που ο Άρης έχει φοβερό πρόβλημα στα στιμένα και το ξέρει όλη η Super League ότι ο Άρης έχει πρόβλημα στα στιμένα. Πες όμως παρόλα αυτά ήσουν καλός. Ναι, ήσουν καλός γιατί οι γραμμές ήταν κοντινές, οι παίκτες κάνανε για μένα χθες τις λιγότερες λαθασμένες μεταβιβάσεις από άλλα παιχνίδια. 33 λάθη μόνο είχες. Πώς? 33 λάθη είχες μόνο. Ναι, ήταν οι λαθασμένες μεταβιβάσεις, ας πούμε, των δύο κύριων παικτών που τις κάνουν, που είναι τα δύο ταμπάξου, ναι. Και ο Βέλεθ, χθες ήταν, ας πούμε, σε καλύτερη κατάσταση. Γι' αυτό δεν είχες κάποιο πρόβλημα. Ναι. Αλλά για μένα η χθεσινή διαιτησία ήταν απαράδεκτη. Ήταν δεν θα τη χαρακτηρίσω απαράδεκτη, σου λέω, για μένα δεν ήταν τόσο αμάν-αμάν. Τεσσινικό, οι φάσεις ήταν πολύ χάρες. Θα δώσεις και κάτι, να σου πω κάτι, θα δώσεις και δύο τρεις κάτι, αλλά οι φάσεις ήταν πολλές. Οι φάσεις ήταν πολλές και ήταν καθαρές.
Δηλαδή τα πλάγια που έδινε συνέχεια στην Ξάνθη για να τους βάλει, για να τους βάλει μέσα στην περιοχή μας ήταν πεντακάθαρα. Δεν μπορεί να μην τα βρει. Το χέρι που ο speaker της ΕΡΤ 1 μας το έκανε ξαφνικά ακούσιο, παίκτης, το χέρι του πηγαίνει προς την μπάλα για να τη σταματήσει και το ακούσαμε από το speaker της ΕΡΤ ότι ήταν ακούσιο. Ναι. Με αποκορύφωμα σε τη φάση που ο Άρης μπορούσε να ισοφαριστεί εκεί πέρα και τρέχα μετά γύρε. Δεν χρειάζεται να σε σφάξει και να μπει ένα γκολ για να πεις ότι η διτσία ήταν σφαγιαστική. Ναι. Λοιπόν, αυτά σας αφήνω και για οποιαδήποτε λιγούρα είμαι εδώ. Βεβαίως, βεβαίως. Καλή συνέχεια, παιδιά. Να είσαι καλά. Έχω ηχητικό από τον Μιχάλη. Άκουσα το πρώτα. Ακούγεται, μου λέει. Εντάξει, ακούγεται. Εντάξει. Ναι, ο οποίος λέει ότι ο κύριος Βασίλης θα εμφανιστεί. Και λέει θα βγούμε σε δόνο με γυρισμένη πλάτη, λέει. Ναι. Εγώ τον ήξερα τον... Ναι, θα βάλεις απ' έξι. Περίμενα να τον βάλω. Πες την κοπέλα ότι είναι ασχετή. Τρώει βρώμικο. Τι θέλει, ριζοκοφρέτες. Που τα άμαθε τα λιγκουίνι. Στην Περαία και στην Πηλαία. Πηλαία είμαι, ρε παιδιά. Ναι, ρε Μιχάλη. Πόρε, παιδιά. Μιχάλη. Δηλαδή σε λίγο να μην τρώει και παστέλια. Άντε που και εμείς τρώμε καλά παστελάκι που και που. Μου λέει, μήπως δεν τρώσετε κρέπα. Μέτρια η κρέπα. Αγαπή, σήκω, φύγε για να μην σε χτυπήσω, μα το Θεό. Δεν έχω χτυπήσει ποτέ γυναίκα στη ζωή μου. Είσαι ικανή να τρώσει μακαρόνια με κουτάλι. Προφανώς. Μακαρόνια με κουτάλι. Πυρούν και κουτάλι. Περίεργα να φτιάξει. Δηλαδή και τα τηλεγγύη στο κουτάλι. Προφανώς. Πάρτα. Ω, υπερφλόρο με λέει. Μιχάλη, έχουμε θέμα. Είσαι. Είναι δυνατόν. Εντάξει, παιδιά, δεν μπορώ. Είναι δυνατόν, αγάπη Γαβριλίδου, τι πράγμα είναι αυτό. Εσύ πώς θα τρως τα μακαρόνια, μωρέ. Θα παίρνεις ένα πιρουνάκι ή τα παίρνεις, ρε παιδί μου. Κοίτα, όταν είσαι μόνος στα μακαρόνια, πρόσεξε λίγο. Ναι. Όταν είσαι μόνος στο σπίτι και τρως μακαρόνια ή όταν είσαι με έναν άνθρωπο που έχει οικειότητα, τα παίρνεις, ρε παιδί μου, και ρουφάς. Με το κουταλάκι, Νίκο, μια χαρά. Ποιο κουταλάκι, το γυρνάς, ρε. Ζούμε στο Buckingham. Εγώ αυτά που είστε όλοι φλαχαδερά εδώ πέρα. Άντε. Μου λέτε εμένα. Στην Πηλαία. Εντάξει. Άντε. Και φορούσες πάνες με κόκκους χρυσού. Τι θες τώρα, μωρέ, τώρα. Εντάξει. Τι θες τώρα, αν είσαι τώρα έξω, πρόσεξε. Με πρόσωπο για παράδειγμα. Ναι, ναι. Είσαι με παρέα, ρε παιδί μου. Παίρνεις το πυρουνάκι και τα τυλίγεις σιγά σιγά με το πυρουνάκι. Δεν χρειάζεται κουτάλι. Είναι σαν να κάνεις ποδήλατο με ροδάκια. Όταν τα τρως με το κουτάλι. Ναι, τι σε νοιάζει, ρε, άμα το φάγω με το κουτάλι. Το θέμα, το πρόβλημα είναι αυτή τη στιγμή ότι εσύ όλα τα δικά σου τα θεωρείς φυσιολογικά, ενώ δεν είναι. Έχεις, τι θα πεις. Έχεις θέματα. 100%. Αδελφέ μου, εσύ είσαι δικός μου άνθρωπος. Ναι, κάντε παρέα. Εμείς πρέπει. Οπα. Ναι, τι να σου πω. Οπα. Αφού δεν με στηρίζει κανένα, οκ, ρε, παιδιά. Καλά, μην κλάψει. Φεύγω. Να φύγω. Να φύγω. Δεν μπορώ, δηλαδή. Άιντε τώρα. Λοιπόν, τι γίνεται κάποια. Δηλαδή, θα φάμε βρώμικο μια μέρα. Δεν πρέπει να φάμε βρώμικο. Δεν θα φάω, φάτε εσεί. Δεν φάμε, εσύ. Όχι. Εδώ δεν έχω φάει άλλε και άλλε εποχέ. Τώρα θα φάω, ωραία. Όχι. Πρέπει να δοκιμάσει μια φορά. Όχι, παιδιά. Όπα, και δεύτερο ηχητικό. Περίμενε. Τώρα η επίθεση συνεχίζεται, παιδιά. Τι γίνεται. Είμαστε εμεί βλαχαδερά που κατέβηκε από την Πηλαία 23 χρονών. Πρώτη φορά είδε θάλασσα 18 χρονών. Έβλεπα το μπλε που κουνιέται. Το κουτάλι είναι για τις κρέμες, δεν για τα μακαρόνια. Άιντε τη ρόγαλα, άιντε. Μια πολύ σωστή τοποθέτηση θα έλεγα τον καλό φίλο και συνάδελφο. Εντάξει, όντως δηλαδή έβλεπες κάτι μπλε που κουνιότανε και λες τι είναι αυτό. Και κατέβηκες μετά 23 από κάτω. Πιστεύω ότι ο φίλος μου ο Γιώργος θα με στήριζε τώρα. Αν μπορούσε να μιλήσει. Γράφε στα μάτια, Γιώργος. Ναι, γιατί είναι ο μόνος που νιώθει από όλους εσάς. Ναι, ναι, γιατί ο τρώει τα μακαρόνια με το κουτάλι. Έτσι πιστεύω. Ξέρω ότι του αρέσουν τα μακαρόνια. Είναι σαν να κάνεις ποδήλατο με βοηθητικές ρόδες. Όταν κάναμε ποδήλατο, ξέρεις να κάνεις. Ναι, ναι. Όταν ξεκίνησες λοιπόν να κάνεις ποδήλατο. Όχι, ωραία. Λοιπόν, όταν ξεκίνησες. Ξέρω να κάνω. Ξέρει, δεν ξέρει. Ξέρει, μωρέ, πού ξέρει αυτό. Έχει δώσει αυτό. Εντάξει, αυτό είναι εργαλείο τώρα δύσκολο. Πού να είναι. Σε αυτό δεν μπορεί να είναι. Σε αυτό δεν φτάνει να ανέβει πρώτα απ' όλα. Εντάξει, άστο. Αλλά γιατί πώ δεν ξέρει. Ναι, πες ότι ξέρει. Πάμε υποθετικά με το σάρι ότι ξέρει. Λοιπόν, όταν ξεκινάει ο κόσμος να κάνει ποδήλατο, όπως ξεκίνησα και εγώ, ρε παιδί μου, στο χωριό μου πάνω στο Μελάνδιο Κυλκής, βεβαίως, να στείλουμε τα φιλιά μας. Εντάξει, με έπαιρνε ο κυραλέκος βεβαίως και με έβαζε στην αυλή του σπιτιού και με έβαζε το ποδήλατο όταν προσεξήνει με βοηθητικές ρόδες. Όταν μαθαίνεις να κάνεις κανονικά, τις βγάζεις. Το κουτάλι στα μακαρόνια είναι σαν τις βοηθητικές ρόδες. Κάτσε λίγο να διαβάσω ένα μήνυμα, σας παρακαλώ. Καλησπέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Καλή τηλεφωνική βραδιά. Το σκαλοπάτι της αγάπης. Το σκαλοπάτι της αγάπης είναι κάποιο παρατσούκλι, είναι κάτι. Είναι συλλογή ποιημάτων ενδεχομένως που είναι αφιερωμένα σε εσά. Τέλος πάντων, τα φιλιά μου στο φίλο. Τα φιλιά μου στο φίλο, βεβαίως. Τα φιλιά μου στο φίλο. Το τηλέφωνο τελειώνει σε. 283. 283. Γιατί θες.
Κάτσε να δω. Κατά να ποιος είναι. Κάτσε να ανοίξω τις επαφές μου. Το όχι, το μόνο 2,83 που μου βγάζει είναι Νιρέν Ντεμπά. Δεν είναι αυτός. Ωραία. Δύσκολα. Λοιπόν, παραλίγο. Παραλίγο, κοντά. Παραλίγο. Ο... Παλιότερα όμως. Παλιότερα ενδεχομένως θα ήταν και αυτό. Παλιότερα. Αλλά τώρα ασκεί το μανατζεριλίκι και αυτός και γυρνάει πολύ στο εξωτερικό. Έχετε και εδώ καμιά φορά. Τέλος πάντων. Anyway, γενικότερα αυτή η εκπομπή θα προσπαθήσει να διδάξει και στην Αγάπη Γαβριλίδου πολλά πράγματα. Γενικότερα να παίρνεις ερεθίσματα. Όσο θα είμαι εδώ θα μαθαίνω. Εγώ αυτό ναι, κρατάω. Να παίρνεις ερεθίσματα για να δοκιμάσεις ναι. νέα πράγματα. Δηλαδή, έχεις δοκιμάσει ποτέ βρώμικο από κατίνα. Άντε πάλι. Μα, τι θέλω να ξαναπούμε το ίδιο. Γιατί να μην έχεις δοκιμάσει. Άμα, γιατί δεν θέλω. Άμα δεν έχεις δοκιμάσει κάτι, πώς ξέρεις αν σ' αρέσει ή όχι. Μα δεν είναι το θέμα αν σ' αρέσει ή όχι. Δεν θέλω. Μπορεί να ερεθίσει ρε παιδί. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Σου... Όχι. Τέλος. Πάμε παρακάτω. Τους γευστικούς αισθητήρες και να πεις ωραία βρωμιά. Είναι βρωμιά. Ναι. Πώς το πω δηλαδή. Είναι ωραία βρωμιά. Δεν θέλω. Υπάρχει βρωμιά κάτω στο πάτωμα. Υπάρχει βρωμιά στον δρόμο, υπάρχει και η βρωμιά της καντίνας όμως. Εγώ δεν θέλω αυτή τη βρωμιά, δηλαδή τι να κάνουμε τώρα. Η λέξη δεν είναι ένα στόμφο, ρε παιδί μου, αλλά με ωραίο τρόπο. Ρε παιδί μου, φάτε εσύ! Τι σου είπα, χωρίς να με φας. Φάε! Φάε 10! Βγάλεσε τα ρούχα μου. Καλά, όχι 10 δεν μπορώ, εντάξει. Φάε τι θες! Μετά θα έχουμε. Μετά θα έχουμε πρόβλημα. Εντάξει. Ναι, δεν πραγματικά. Δηλαδή, εντάξει, θα κάνουμε μια προσπάθεια όλοι μαζί εδώ πέρα. Έχουμε προβλήματα. Πήγε φτάνει να κλείσω. Εκλείσε. Τι έχει μετά το ΠΑΕ 24. Δεν λέω. Αποκλειστικό. Όχι, ρε, άμα πω μετά θα χαλάσει. Άστο. Μάλλον θα έχουμε κάτι. Σε συνέντευξη. Μάλλον. Αν πάω όλα καλά. Πολύ συγκεκριμένα μιλάει κάποιο. Αν σηκώσει κολλασμένο στο τηλέφωνό του, αν μας βοηθήσει όπως λένε οι. Αν μας βοηθήσει, ναι. Πώς λένε. Η κινητή τηλεφωνία. Α, κινητή τηλεφωνία, ναι. Όλα αυτά. Είναι κλασική ατάκα να ξέρετε που λένε δημοσιογράφος. Όταν δεν είμαστε σίγουροι. Όταν δεν είμαστε σίγουροι και δεν τον έχουμε βρει ακόμα. Αν δεν έχει βγει. Αχ, δεν βοηθήσει η κινητή τηλεφωνία. Ναι, ναι, δεν μας βοηθήσει η κινητή τηλεφωνία. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε το ραντεβού μας στην αύριο. Στην αυριανή εκπομπή, ρε παιδί μου. Ωραία πράγματα. Αν πάρουμε το σωστό τηλέφωνο, γιατί μπορεί να πάρουμε και το λάθος τηλέφωνο και να βγει λάθος άνθρωπος. Ο κύριος Δάρας είμαι, μάλλον κάποιο λάθος. Κάποιο λάθος έχουμε κάνει. Θα το βρω αυτό το ηχητικό και να το παίξουμε αύριο. Υπάρχει όλη εκπομπή. Ναι, ναι, το κόψουμε όμως. Να βάλουμε όλη την εκπομπή. Να το παίξουμε. Τώρα που είναι χαλαρή, να σου πει, δεν με πειράζει. Μετά από τόσο καιρό το έχω ξεχάσει κιόλας. Να ξέρεις κάτι. Ο Θοδωρής το θυμάται. Από την Αθήνα, το φίλο Θοδωρής το θυμάται. Όχι σίγουρα το θυμάται. Θοδωρής Βασίλης. Αλλά ναι. Όταν το παίξουμε Πανιόνιο και έρθει. Θα μας το πει. 100%. Εδώ θα είναι. Να ξέρεις κάτι. Δεν υπάρχει καλή κακή διαφήμιση. Γιατί πράγμα. Υπάρχει διαφήμιση. Γιατί εσύ νομίζω ότι εκτέθηκες εκείνη την μέρα. Τι εκτέθηκα, μωρέ. Τι εκείνη την μέρα στην αγχώρια. Τι υπόλοιπες μέρες γελούσα. Τι να κάνω. Έτυχε. Να δηλαδή. Και δεν ήταν κιόλα το στέξιμο δικό μου. Α, τέτοια μας. Δεν έφταγα μόνο εγώ. Να τα λέω κι αυτά. Για ποιος άλλος έφταιγε. Ναι, γενικά. Τα μάθεις να αναλαμβάνεις την ευθύνη εσύ. Το ανέλαβα 100%. Άστιγμα. Το ανέλαβα 100%. Και είδες ότι και ο προϊστάμενός σου το διαχειρίστηκε πολύ ψύχραμα και πάρα πολύ καλά. Πετύχαμε πολύ καλή μέρα, είναι η αλήθεια. Ήταν πολύ ψύχραμα. Πετύχατε σε καλή μέρα το Σταύρο. Γενικά όλο το σκηνικό έγινε σε πολύ καλή μέρα. Αυτό είναι θετικό. Μάλιστα. Κάποιο λάθος έχετε κάνει. Κάποιο λάθος έχετε κάνει ο κύριος Δάρας. Εγώ σου είπα, το κλου της ημέρας είναι ο Μοσχοβίτης μετά. Που λέει, όχι, εγώ είμαι ο Μπάνε. εγώ είμαι ο Μπάνε. Άλλος κι αυτός. Λοιπόν. Ακόμα δεν το ξεπεράσει και βγαίνει και μου λέει αυτό το πράγμα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη σας και σήμερα. Εντάξει, μακάρι που είναι να κρατούσε παραπάνω, δεν κρατάει. Τι να κάνουμε. Κάνουμε προσπάθεια για να γίνει όμως. Κάνει η αγάπη προσπάθεια για να γίνει. Κάνω καθημερινή προσπάθεια. Εντάξει, εγώ μέχρι τις 8 το πολύ, εντάξει, μετά δεν μπορώ, έχω δουλειές. Ναι, γι' αυτό θα κάνει σήμερα μέχρι τις 9 πάλι. Τώρα έχω να γράψω. Α, έχει να γράψει το παιδί. Πρέπει να φορέσω ξανά το δημοσιογραφικό μου. Άρεσε. Άρεσε από Δευτέρα, κάτσε, έχουμε ακόμα. Α, τι έχει να γράψει άλλα, έχει να γράψει. Έχω να γράψω ένα άρθρο για το χθεσινό παιχνίδι ακόμα που δεν έχω γράψει και πρέπει να το γράψω κάποια στιγμή. Αυτό το έπος, ναι. Ναι, πραγματικά για το είδε και κρίνει. Το άρθρο σου λέω, ρε. Τι να δω στο γήπεδο. Καλά, το άρθρο, παιδιά, εντάξει. Εσεί τώρα πότε παίζετε? Κυριακή, 5:00 και 4:00. Με ποιον? Με τον Πανετολικό. Α, ναι. Μάικ Χάβο εδώ πέρα, νηστεία προσοχή. Ο ξαδερφό μου παίζει την κάπα 17 του Πανετολικού και θα έρθει. Πώ λέγεται? Παναγιωτίδη. Παναγιωτίδη. Δημήτρη. Ναι. Με παίρνει 5 κεφάλια. Κι αυτό. Ενώ όλου του υπόλοιπου του έχει, α πούμε, του βλέπει από ψηλά. Λε και είσαι. Λε και είσαι το κούμπο και μα κοιτάζει έτσι από πάνω. Φτάσαμε στο τέλο, έλα. Φτάσαμε στο τέλο όταν δεν σε παίρνει. Θα γίνει μπαμπάσα το κούμπο. Και εγώ τι να κάνω. Το λέω. Να γίνω κι εγώ. Διεύθυνση ο καιρό. Το κούμπο πόσο είσαι και εμένα είναι. Πόσο είναι το κούμπο. Δεν θα κάνει 25-24. Τι λε, δεν τον περνάμε τίποτα. 24 πρέπει να είναι. Άμα τον περνάω αυτοκτονό. Πού να ανοίξουμε σπίτι και να κάνουμε παιδιά, αγάπη Γαβριλή, τώρα πλάκα μας κάνει. Το παιδί θέλει πάνες, νοσοκομεία, να κάνει τα εμβόλια το ένα το άλλο. Εντάξει, το 94 είναι. Μετά θα μεγαλώσει. Ναι, θέλει φροντιστήρια. Σαν και εμένα είναι. Να πάει, έχω ιστορία και έκθεση. Εντάξει, παίρνει το τηλέφωνο του φροντιστήριου, πόσα, 300 πάρτα. Δεν είναι αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά.
Το παιδί έχει έξοδα. Καλά, μην κάνεις ποτέ παιδί, τι θα σου πω. Θα κάνουμε κάποια στιγμή, εντάξει. Να κάνεις, άντε. Φτάσουμε στο τέλος. Άντε. Λοιπόν. Άντε. Εντάξει. Ακολουθεί πάω 24 μήνες όλοι εδώ. Έχουμε να πούμε πολλά. Πώς τακτική είναι αυτή η μήνες όλοι εδώ, δεν κατάλαβα. Μείνετε όλοι εδώ, λέμε. Όποιος θέλει θα μείνει. Εμείς θα λέμε ξανά αύριο σαν εκπομπή. Εντάξει, γεια σας παιδιά. Να παραγγείλουμε και τούτα φάμε. Καλά να περάσετε, δε. Να πάρουμε κανιά βρωμιά. Να είστε καλά, τα λέμε και πάλι αύριο.